Λοιπόν, καλησπέρα από το κλειστό των Ανελουσίων. Καλά εκλαμαγούς, τι ένα. Στο 8-3, οι δύο ομάδες. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει. Το άστοχο σουτ δύον πόντων του κύριου Μανολοπουλού, στο νούμερο 23. Στο 8-3 λοιπόν, οι δύο ομάδες. Το σουτ τριών πόντων από τον Σωτηράκη, ο οποίος ξεκινάει καυτό στην αναμέτρηση. Με τρίποντη βόμβα ξεκινάει το παιχνίδι. 3-0. Η Γιουπερδίκη θα κινήσουμε, είχαν επιθεί στον πρώτο γύρο. Με αρκετά μεγάλη διαφορά. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι Wolves είχαν κυνηγακίσει 100%. Είχαν πιάσει σχεδόν όλα προς τα ατού. Εξαιρετική ημέρα. Απόδοση του με ψηλά στάνταρ. Καρακιάκης, 45 μοίρες, νέο τρίποντο, άστοχα αυτή τη φορά. Σίγουρα θέλουμε να πάρουμε κατά κάποιο τρόπο την εκδίκηση, αλλά οι λόγοι για μια νίκη για την κάθε ομάδα είναι πολύ πιο ουσιαστική από μια απλή ρεβάνς. Είπε τριών πόντων, τρίποντο, όχι, για δύο ήταν τελικά. Από τον Αλέξη. Καλώσει στον πόντο. Τέσσερα δευτερόλεπτα. Εξαρτήσει την μπάλα στο παλάτι. Θα ανανεώσουν την επίθεσή τους, επίθεση 14 δευτερολέπτων. 7 τώρα. 3 δευτερόλεπτα, θα γίνει το στούντιο πόντων. Νέο επιθετικό. 5-2. Από το νούμερο 91. Τον Μπαλατζό, τον Κωνσταντίνο. Πληγώσαμε τους Wolves στο Γιουπερδίχη. Επιθετικά rebound. Δεν τα εκμεταλλεύτηκαν σε πρώτο χρόνο. Την δεύτερη φορά όμως είχε το καλάθι. Πολύ κακή πάσα του Χατζάκη. Την μπάλα καλό είναι να περάσει. Οι Wolves θα προκύπτουν με τον Φιλοκώστα. Στου δύο πόντων και το παιχνίδι στον πόντο για άλλη μια φορά στο 5-4. Θα πάρει δεξί διάδρομο. Παρενεύει ο Μανολόπουλος, λέει ο ρεφ. Διαμαρτύρονται οι της Wolves για πόδι του Χατζάκη.
αυτή τη φορά το rebound με υπόθεση των φιλοξενούμενων. Φάουλ από τον Χρυσάνη. Ο Μπουρελάκος εξαλώς, οι φωνές ακούγονται μέχρι εδώ στα ορεινά του πιστού. Το 5-4 παραμένει, καθώς οδεύουμε στο πρώτο μισό της πρώτης τροφής της αναμέτρησης. Έχουν κολλήσει το 5-4, ο Μανολόπουλος θα δώσει τέλος σε αυτό το αρνητικό σέρι των θέσεων εκατέρωθεν. Στόχο. Οι παίκτες του coach Μπουρελάκου, Μανολόπουλος από σπίτι, θα πατήσει καλά, εξαιρετική προσπάθεια στο συν 3. Αλλαγές, νέα πρόσωπα στο παρκέ, Ντέμελη βλέπουμε, νερό νούμερο 12. Του Φλαμπούρη, αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω, ο Χρυσός πέρασε στο παρκέ, Μπουρελάκος έξαλλος εκεί στον πάγκο, τα λέει στους παίκτες του, συνδυκλώνει πόντον άστοχο, από τον Ντέμελη, ουσιαστικά η μπάλα κατέληξε συστημένη στα χέρια του. Οι βόλεις έχουν αρχίσει και βράζουν άμυνες. Διακοπή. Ο Τσιάρα θα περάσει στον πάγκο. Τη θέση του Νικηταράς. Πάμε λοιπόν, έχουμε παιχνίδι 1:59 για το τέλος, στο 5-8 το σκορ, στο συν 3. Οι φιλοξενούμενοι, ο Μανολόπουλος θα πάρει το σπριν, έλειγα από το μάτς του πρώτου γύρου. Για 2, σίδερο η μπάλα,
Για να δούμε αν αυτή τη φορά οι Νταλάοι θα σταθούν πιο ικανοί και πιο τυχεροί. Χρειάζονται και τα δύο, κυρίως η Γανόδιδα. Έχουν κολλήσει τους 5 πόντους. Πρέπει να βρει λύσεις ο coach Μοριλάκος. Πάντα να ξέρεις, έτσι και φάση. Πάντα. Πρέπει να γυρίσει μπάλα, να δείξουν υπομονή. Τη στιγμή που ο κύριος όγκος των επιθέσεων τους έχει απέναντί τους οργανωμένη άμυνα, διαφορετικά απαιτείται να αρχίζουν να βγάζουν άμυνες, να παίρνουν τα αμυντικά rebound και να τρέχουν στον εφηδιασμό. Εύκολους πόντους. Όχι μόνο δεν μειώνουν οι Νταλάοι, αλλά οι Wolves βρίσκονται σε θέση οδηγού για πρώτη φορά στο παιχνίδι στο συν 5, double score 5-10. Όχι και υπό τις καλύτερες περιοχές. Άλλη μια επίθεση. Άλλον τελειωτικός. Για τρεις. Ούτε τώρα θα βρουν στόχο. Μπάλα για ποιον. Γουλς λέει ο ρεφ. Πάμε σε ένα time out. Καλή ο... αν δεν κάνω λάθος, ο coach Μπορελάκος. Τέλος time out. Για πάρει τις οδηγίες δόθηκαν, κατέρευσαν στους δύο πάγκους. Μπάρα θα περάσει χαμηλά. Ο Βασίλης αστόχησε. Θα βρουν στόχο ούτε διαχειρός Ντεμελή. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 5-10 το σκορ μπροστά οι Wolves. Όλα έτοιμα. Το δεύτερο δεκαλέπτο ξεκίνησε. Για τρεις, airball. Ήταν υπό καλές προϋποθέσεις, ελεύθερο. Ο Μπορελάκος δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται στο παρκέ των Άνω Λιωσίων.
Καλάθι και φάουλ. Χωρίς κόρη Λαλάη. Μπράβο, το παιχνίδι διατηρείται. Το 5-12. Στην διαδίδα από τα 6 μέτρα, σίδερο η μπάλα, ούτε τώρα. Καλάθι για τους γηπεδούχους. 7-12 θα ρίξουν τη διαφορά στους 5. Η αφιλότης και άρα εξαιρετική ενέργεια. Πάμε λίγο! Πάμε, μπράβο! Πάμε! Μπράβο! Πάντησα τους Wolves. Πάλι double score στην αναμέτρηση. 7-14. Καλάθι. Για να δούμε αν θα αρχίσουν να βρίσκουν ρυθμό. Θετικό είναι κύριος το πρόβλημα. Φτιάξανε την επίθεση και χαλάσανε την άμυνα. Όσο αστοχούσαν. Για 3 από τον Τζιάρα. Airball. Του πορταλίου ωραίες. Ο Τζιάρα διαμαρτύρεται. Μια 16 στο σκορ. Μια καλάθι. Από την παρέα του Τύρου. 9-19. Έξω από τη γραμμή. Τον 6-75. Διαφορά για πρώτη φορά στους 10 πόντους. Η ψαλίδα της απόστασης που χωρίζει τις δύο ομάδες έχει αρχίσει να ανοίγει. Και το παιχνίδι να θυμίζει έντονα τα έχει χαρακτηριστικά του αγώνα του πρώτου γύρου.
Παραλίγο το λάθος. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Δεν θα γίνει και υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις. Η άμυνα θα βγει για τους Δαλάη. Ο Σωτηράκης έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Κέρδισε το φάουλ, είναι ήδη στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Χωρίς υπομονή, αυτό λέει. Με σούτε στίκ του κυρίως. Νέο καλάθι. Για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Για 10-22 το σκορ στο συν 12. Μόλις 10 πόντους, σχεδόν 17 λεπτά. Δεν νομίζω να έχουν τύχει οι Δαλάη. Θα πρέπει να ανεβάσουν ταχύτητα, ρυθμό. Εντάξει, τον ρυθμό τον βρίσκεις κυρίως από την άμυνα. Να, ένα εύκολο καλάθι, τέτοια χρειάζονται. Ασίστ στο Ντεμελής. Μισό καλάθι δικό του. 12-22. Μελόπουλος. Λύση μπάλα σε αντίθεση με τους Δαλάη Γουλς, έχουν υπομονή. Μανολόπουλος θα πάρει το φάουλ από τον Ντεμελή. Για Μάρτη είμαστε στον ρεφ. Ήρεμα του λέει. Εκανές, όσο και να διαμαρτύρεται, η απόφαση δεν αλλάζει. Μανολόπουλος θα πάρει την μπάλα, έχει το χατζάκι πάνω του, θα πάρει το φάουλ, δύο βολές. Καλή συνέντευξη στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά. Θα το κάνει. 12-23. Η ανώτατη τιμή είναι αυτή των 12 πόντων, το 10-22 προλίγου. 12-24 για δεύτερη φορά στο συν 12. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας,
τελείωσε. 12-24. Να δούμε αν η διαφορά μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Άρχισε 14. Να πέφτει 15 που θα μετρήσει στο σύνολο του Ιωάννη. Δεν έχει 15, δεν θα συμβεί τίποτα από αυτά που μόλις προανέφερα. Αργιάκης δεν θα περάσει πάσα. Τσιάρα θα πάρει το screen. Θα σηκωθεί. Άστοχος και αυτός. Ριμπάτο από ποιον. Μπάλα για τους Wolves. Και στα σίγουρα χέρια του κύριου που βλέπετε με το νούμερο 23 του κύριου Μανολόπουλου. Ονοματοποιεί μέχρι στιγμής εξαιρετική εμφάνιση. Μπάλα στη γωνία, κύρος. Επίσης το κόρι μπαουτ από τον Βασίλη. Δεν θα καταφέρει κάτι. Ήταν λίγο σκληρό το φάουλ, το οποίο έγινε πάνω στον Σωτηράκη. Έτσι, για να ανάψουν λίγο τα αίματα στην όχι και τόσο ζεστή ατμόσφαιρα εδώ των αναλυωσίων. Ο Παναγιωτόπουλος κρέφηκε το φάουλ. Αντιαθλητικός ρίχθηκε το φάουλ του Παναγιωτόπουλου. Δικαίως 13-24, μία εύστοχη βόλη. Και σιγά σιγά μπαίνουμε προς το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Μιλάκης θα πάρει άλλο ένα φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και την δυνατότητα να ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 10. Εντάξει, είπαμε, ανάψαν λίγο τα αίματα, γίνανε ένα-δύο σκληρά φάουλ. Μπάσκετ, παίζουμε, θα υπάρξουν και αυτά. Πάμε το σημείο 2, Σωτηράκης. Βολή που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει καθαρό μυαλό. Επίσης στη δεύτερη, 14-24, στους 10 πόντους η διαφορά. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Κυρίαρχη της αναμέτρησης, οι Wolves. Μανολόπουλος για τρεις. Μάλιστα, είπαμε, κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. 14-27, το μυαλό του μπορεί να είναι στην Κρήτη, όπως μας προανέφερε. Δεν τον κυρίζαμε την ώρα, είναι η αλήθεια. Είμαστε στο αντίπαλο στρατόπεδο, αλλά έτσι με αυτά. Για μπάσκετ μιλάμε, δεν μιλάμε για πόλεμο. Ο καλύτερος θα κερδίσει, Ολυμπιακός δηλαδή. 14-27 το σκορ στο σύν 13. Γιατί πρέπει να γίνει όλο αυτό. Τι τραβά. Πώς τώρα εκεί έχεις να παίξει και τι έχουμε κάνει με αυτό. Ωραία, κυρία Βάρκα, έχουμε κάνει. Όχι, βάζει το όλο. Ο Μιρελάκος... Οι φωνές του ακούγονται από σχεδόν από την αρχή της αναμέτρησης. Απόρρια της κακής εμφάνισης. Τον λεπτό του, 15 δευτερόλεπτα, 12 τώρα τα 7. Είναι για τους φιλοξενούμενους. Ο Βασίλης θα πάρει το φάουλ. Θα συμπληρώσει τα τελειωματικά. 13 πόντους σε διαφορά, μόλις 14 πόντους σε 20 λεπτά αγώνα, νομίζω. Δεν
δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι σπουδαίο η ομάδα του Μπουρελάκου. Αν δεν αλλάξει το τσιπάκι, αν δεν ανεβάσει το διακόπτη. Ένα δευτερόλεπτο. Στεφάνη μπάλα. Τέλος ημιχρόνου. 14-28. 14 πόντου διαφορά. Dub score. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Μπροστά οι Bulls. Μπροστά και ο Ολυμπιακός όμως και το Μανώλο Μπλε. Αυτό έλειπε δηλαδή, να καταφέρει ο Μπαρτζόκας να χάσει αυτό το παιχνίδι. Αλλά μην λέω τώρα πράγματα τα οποία δεν αφορούν το παιχνίδι. Πάμε στην αναμέτρηση. Μπαίνει και ο κύριος Μαγκανιάρης στον Μάρκη Στράτηγου για το παιχνίδι που ακολουθεί. Γνωστή πριμαντώνα ο Μουσανίνος. Θα γυρίσει μπάλα, σου για τρεις. Σιδερό. Κούλι θα βρουν ένα στόχο. Συλλογικός θα στόχισε. 14-28. Θα πρέπει να αλλάξουν άρδιν την εικόνα τους. Αν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι καλό. Μελής. Γύρισε καλά, έπρεπε να βρουν μέσα. Μελής για τρεις. Κακό. Σαββάζει με τον εαυτό του και πολύ καλά κάνει. Σιδηρόπουλος θα προσποιηθεί, θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Τον νέο Κόπουλο. Αλλού κοιτάει ο Λούκινος ο Σιδηρόπουλος. Μαλατσός δεν θα εκμεταλλευτεί τον δημιουργικό ίστρο του Σιδηρόπουλου. Εξαιρετική συνεργασία. Μεταξύ Καρατζά και Φιλοκώστα. Τελικός αποδέκτης της μπάλας ήταν ο Καρατζάς. Του έγινε φάουλ. Με φτιάξει πόντου στη διαφορά. Εμείς μας πείτε, θα πάρει το φάουλ. Δεν θα βρει στόχο. Καρακίδας αμυντικό. Όλα δείχνουν δεύτερη νίκη για... δεύτερη
εύκολη νίκη το Wolves απέναντι στους Dalai Lama μετά από αυτήν του πρώτου γύρου. Φυσικά και δεν πρέπει να προτρέχω. 17 λεπτά σαν αγώνα μπάσκετ είναι 10 ζωές για αναλογία. Οπότε αλλά εικόνα, το momentum, όλα συνηγορούν προς τα εκεί. Δυσκολεύονται να βρουν καλάθι σε οργανωμένη άμυνα των Wolves. Πώς γίνεται αυτό και ο κύριος εδώ με το νούμερο 6. Ο Μαϊκόπουλος ευστοχεί έξω από τη γραμμή των 6.75 και η διαφορά πηγαίνει στις 19-14-33. Καταλαβαίνετε όλοι ότι διαφεράνονται τα όσα έλεγα πριν λίγο. Όχι, ο Μάντης απλά είναι εικόνα. Παταγέ. Δεν θα βρει στο χώρο κι αλλιώ. Έχουν αρχίσει και παίζουν βόλια κατά τη ρακέτα των Ελλάδων. Κάνουν ό,τι θέλουν. Παρακείτε να σα το χύσει. Για να του πήρε το rebound. Που έγινε και φάουλ. Τρίτο ματικό. Μόλις ένα η Dalai Lama. Κυριακόπουλος Σινάς Φυσάνη, συγγνώμη. Κυριακόπουλος ευστοχής αυτή τη φορά. 17-33. Θα γίνει το λάθος, Πεμελής. Σε εκείνον κατέληξε η μπάλα. Εθνιδιασμός δεν βγήκε. Παρακείτας θα κάνει φάουλ στον πιο δραστήριο παίκτη, τον Dalai, τον Σωτηρόπουλο. Μπαρατσούς να στοχίσει, ούτε τώρα. Μανολόπουλο δεν έχουμε δει καθόλου. Είμαστε σίγουροι ότι έκατσε εκεί στον πάγκο για να ενημερωθεί τα δρόμενα στην Κρήτη. Τα νέα όμως που έφτασε στα χαρτιά του δεν φαίνεται να τον έχουν χαροποιήσει. Συνδιατρής, σίδερο η μπάλα, Ντέμελη στο αμυντικό. Πάρει και το διάδρομο. Αλέξιο Ντεμελής, όχι και τόσο ευχάριστη εμπειρία. Από την άλλη πλευρά του γηπέδου ο Καρατζάς κέρδισε το φάουλ. Όχι, ο Καρατζάς, συγγνώμη, ο Φιλοκώστας. Ο Χρήστος είναι ήδη στη γραμμή των ελεύθερων βολών. 4-25, 17-33 το σκορ. Οι παίκτες του Αρχιστράτηγου κάνουν το ζεσταμά τους και έχει πίσω από τη μία μπασκετά. Ο Γρατσά το βλέπουμε. Με τα λάστιχά του. Κατέφτασαν και η Γέρα Κασκόξ. Μάλιστα. Όλος ο καλός κόσμος έδωσε το κλειστό. Αλλά για το παιχνίδι το οποίο ακολουθεί θα τα πούμε στη συνέχεια. Στα 34 θα πάρουν το επιθετικό rebound μετά από βολές, μάλιστα. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Μπουρελάκος κρυφάθηκε το τρίποντο. Δεν το διαμαρτύρει τους ωραίους για λάθος θέση. Μάλιστα, 17-37 στους 20. Ο Μυρόπουλος.
Μελισσάνης. Διάρα απέναντι. Θα πάρει το φάουλ. Κοιτάξτε τον Διάρα. Είναι έτοιμο. Ναι, θα την δεχτεί την τεχνική ποινή. Πρώτη ο Μιχάλης. Ακολουθούν οι βολές της φάουλ, η πρώτη ήταν της τεχνικής. Μία στις τρεις για τον Μιχάλη, τα βάζει τον εαυτό του. 17-38, 21 από τη διαφορά. Στόχο. Έχουμε αλλαγές. 4 στον αριθμό. Τσιάρας κάτι στον πάγκο. Μισάνη στο ίδιο. Νικηταράς θα ακολουθήσει και αυτό με τη σειρά του. Χατζάκης είναι μέσα. Ο Σουδηρόπουλος είναι μέσα. Ο Λένερης είναι μέσα. Λαμπούρης. Μπαλατσός. Αρχιστράτηγος έχουν έρθει, έχουν φέρει όλο το σπιτικό τους. Γυναίκες, σκυλιά. Μάλιστα. Αυτό είναι ομάδα. Μανολόπουλος με τον Ντέμελη. Θα πετύχει ένα παλικαρίσιο καλάθι. Ο Μιχάλης 19-40. Οδεύουμε προς το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Νομίζω ότι ο νικητής έχει κρυφθεί. Θα πρέπει να γίνουν εκρηκτικά πράγματα τώρα εδώ για να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Οι γούνες θα σταματήσουν να παίζουν ουσιαστικά και οι Δαλάι να παρουσιάσουν ένα πρόσωπο το οποίο αγνοείται σε αυτά τα 30 λεπτά. Χατζάκης θα ευστοχίσει. Το Χατζηκυριάκη ο Άρης, Πυριώτης. Και πρώην ποδοσφαιριστής, λοιπόν, δεν μένεις παρά λίγο να κλέψεις από τον Μαναλόπουλο. 4 δευτερόλεπτα. 4 δεύτερα είναι.
στο Μανολόπουλο, ελπίζουμε να μην είναι σοβαρό. Εντάξει, πάνω στη φάση την έφαγε απλά, την έφαγε στο Δαρίγιο ο Μιχαλής. Τυπικό πήγε ανάσα. Θα πάρει το φάουλ από τον Μανολόπουλο. Πάρα πολλές οι διακοπές. Ένα δεκάλεπτο χωρίς ρυθμό ουσιαστικά. Πολλά τα φάουλ. Έξοδος Σιδηρόπουλος, 22-40. Στους 18 πόντους. Τώρα 23-40. Θα μείνει χρόνος και για τους Δαλάι, οι οποίοι καλούνται να βγάλουν την άμυνα και να πετύχουν το απόλυτο. Να αφήσουν και την μπάλα στο καλάθι. Μήπως πάνε είτε στους 15 είτε στους 14 στα μία στροφή πριν τελειώσει το παιχνίδι. Και μπουν με διαφορετική ψυχολογία. Σωτηρόπουλος. Στοχή, Μπαλατσός, επιθετικό, θα πάρει το φάουλ. Στα 0-4 θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ο ψηλός. Σε ρίχα νερά κι αυτός. Τέλος του 10 λεπτού, 24-40. Τότε το 10 λεπτό ξεκίνησε με μεταφορά της μπάλας. Λάθη και φάουλ, ναι, 26-40. Διαχείρος Ντεμελή. Έχουμε προδικάσει το παιχνίδι, έχει τελειώσει. Αν μας διαψεύσουν οι Δαλάι κλάμα. Εδώ θα είμαστε. Δεν θα κρυφτούμε. Αστοχός. Και δεν το έχουμε προδικάσει, δεν έχουμε κάτι με την ομάδα του coach Μπουρελάκο, του Ναντίον. Τη συμπαθούμε και μάλιστα πάρα πολύ. Απλά η εικόνα είναι από καλλιεργική. Γίνει το λάθος. Πάρα το Μανολόπουλο. Για να δούμε αν... Θα δούμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι σε αυτά τα 9 και 15 για το τέλος. Σωστό! Σιδηρόπουλος για 3, μέσα! Μάλιστα, 29-40 διαφορά στους 11. Τώρα πέφτει στους 11 πόντους. Θα φτάσει και στους 21. 19-40. Μετράνε 10-0 σερί. Μανολόπουλος ουσιαστικά θα πετάξει. Εκτός της ευρωπαίας στην μπάλα. Ο Χατζάκης θα πάρει το rebound. Τίποτα λένε οι ρεφ. Θα πρέπει
πρέπει να βγάλει την μπάλα έξω. Θα πρέπει να βγάλει την μπάλα έξω εκεί. Ο Ντέμελς περίμενε. Ήταν, είχαν το momentum μαζί τους, ένα ακόμα καλάθι, κατέβασε τη διαφορά σε 9 πόντους, θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι σίγουρα. Ο Ολόκληρος θα πάρει το screen, δεν έπρεπε να σταματήσει την τρίπλα. 3 δευτερόλεπτα, Σωτηρόπουλος, τι έχουμε, βήματα μάλιστα, έχει δυναμώσει η άμυνα του τον Γκλάμα. Είπαμε, ρυθμό βρίσκεις από την άμυνα. Πάμε σε ένα time out. Περιμένεις αστοχήσεις, ο Σιδηλών Φόντων. Κατζάκης θα πάει μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Κι άλλα ετοιμάζει να περάσει στο παρκέ. Να δούμε αν ήρθε η ώρα να πέσει η διαφορά κατά τους 10. Ντέμελης μέχρι μέσα. Ο... έχασε ένα εύκολο καλάθι. Έπρεπε να τελειώσει και τη φάση. Τους Δαλάι. Ένα 42, θα πάρουν τον επιθετικό rebound. Καλά τους Σιδηλών Φόντων, μάλιστα. Ριμπόντο μαχαιριά ήτανε. Τη στιγμή που είχαν μειώσει τη διαφορά στους 11 πόντους ήρθε αυτό το τρίποντο. Κυρίως Καρακίδα. Άστοχος, έξω από τη γραμμή των 6.75. Έχουμε αλλαγές, Μπαλατσός θα περάσει στο παρκέ. Πέντε και 25, 31-45. Δαλά και Κλάμα γύρισαν τον διακόπτη. Προς τα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου μπήκανε με το μαχαίρι στο στόμα στο τέταρτο. Ρίξανε μια διαφορά 21 πόντων με ένα σερί 10-0 στους 11. Ήρθε αυτό το τρίποντο, τρίποντη βόμβα του Χαρακίδα. Θα δώσω και πάλι προβάδισμα 14 πόντων, 4-52 πριν το τέλος. Σωτηρόπουλος ανεξάρτητα με το αν μπήκε η όχι μπάλα στο καλάθι.
Έχει τον απεριόριστο σεβασμό μας για την ενέργεια που μόλις παρακολουθήσαμε στο παρκέ. Υψηλής τεχνικής. Παλατσός κέρδισε το φάουλ. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Αστοχίσει στην πρώτη, το 31-45 θα παραμείνει. Δεύτερη επιθετικό rebound από τον Τζιάρα. Ήταν το τέταρτο μαθηκό, δεν υπάρχουν βολές. Κυρόπουλος. Εντάξει, περίπτω να πούμε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Είχαμε κάποιες πολύ όμορφες ενέργειες. Η τελευταία ήταν χάρμα η Διέστε. Την πάτα από ποιον. Την πάτα νομίζω Δαλαή, όχι. Γουλς. Το φάλ του Σωτηρόπουλου. Έγινε πάνω στον Μανολόπουλο τη στιγμή που ο Μιχάλης είχε σηκωθεί από τη γραμμή των 6.75. Ως εκ τούτου θα έχει δικαίωμα για τρεις ελεύθερες βολές. Αν τις εκμεταλλευτεί, έχω την εντύπωση ότι παιχνίδι 17 πόντων σε 4 λεπτά είναι δύσκολο να γυρίσει. Παρ' όλα αυτά οι παιδούχοι έδειξαν αλήθεια άλλο. Δεν ξέρω αν ήταν σε θέση να κερδίσουν τους Γουλς απόψε, αλλά σίγουρα να είναι πιο ανταγωνιστική στο παιχνίδι. Ήταν μέσα στις δυνατότητές τους. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πραγματοποιήσει πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. 31-46. 15 πόντους μπήκαμε στα τελευταία 4 λεπτά. Τσιάρας πάρει το screen. Θα κάνει το λάθος. Μανολόπουλο προσποιείται, θα γυρίσει, θα την αφήσει στο καλάθι. Εξαιρετικός κύριος Μανολόπουλος. Εκπληκτικό παιχνίδι. Νομίζω ο Μανολόπουλος από τη μία, Σωτηρόπουλος από την άλλη. Είδαμε πολύ όμορφες ενέργειες και από τα δύο παιδιά. Ξέρετε τώρα ποια ομάδα θα κερδίσει. Για μας εδώ που το παρακολουθούμε το παιχνίδι, αυτό έχει σημασία. Ο Μιχάλης θα προσθέσει άλλους δύο πόντους, 31-50. Σε μία τελετικά που εδώ θα λάβει τέλος. Τσιάρας για τρεις, εύστοχος, 34-50. Άρχισε και αυτός να μπει στο παιχνίδι. Όλοι οι Δαλάοι αργήσανε, 0-1 εξαιρωμένο. Θα τα πούμε και με τον coach μετά. Μάλιστα. Σύντριον πόντο από τον Αλέξη, τον αριστερό χειρά. 34-53, η διαφορά στους 19, 2-25, θα πάνε στο 9-3 λοιπόν οι Wolves. Στο 8-4 θα πέσουν οι Δαλάοι. Και αυτή η τριπλή συγκατοίκηση τριών ομάδων. Το 8-3 θα πάψει να εφίσταται. Σιδηρόπουλος. Τι πήγε να βάλει ο άνθρωπος. Ταϊφάουλ, τίποτα λένε η ρεφ. Ιδιασμός 2-1. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Υπερβολική χαλαρότητα, λογικό από τη μία. Σιδηρόπουλος για 3. Άστοχος τώρα. Με τα χέρια του ανθρώπου ο οποίος Καρακίδα. Πολύ όμορφο καλάθι.
είναι από τον Φλαμπούρη. Σίδερο, θα στοχίσει ο Τσιάρας. 1-26 για το τέλος. Δεν έχω συμπληρώσει περιοματικά. Λαλάει. Δεν μένει να περάσει στο παρκέ. Σωτηρόπουλος θα κάτσει στον πάγκο και θα αποχαιρετήσει την αναμέτρηση. Εντυπωσιακή εμφάνιση με πολύ όμορφες φάσεις. Μη ουσιαστική όμως. Δεν έφτανε μόνος του. Αλλά και εκείνος άρχισε να μπει στο παιχνίδι. Μάλιστα. Καρακίδας. 36-55. Καλατζός. Τίποτα λέει ο Ρεφ. Βγήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Στην κυρία διαδικασία οτιδήποτε παρακολουθούμε. Άλλο ένα καλάθι για τους Bulls. 36-57. Διαφορά στους 21 και πάλι. Δεμελής. Σουδιακρής. Στο σύντερο η μπάλα. Τα 4 δευτερόλεπτα, Χαρακίδα σε νέο τρίποντο, θα μπει και αυτό, όχι. Καμπούρης, 16 δευτερόλεπτα, δεν θα πάει για την επίθεση, το παιχνίδι κάπου εδώ θα τελειώσει. Οι Bulls θα πάρουν μια δίκαια νίκη. 36-57 για το πρωτάθλημα της Development.